Für mehr kostenlose Videos zum Sprachenlernen, gehen Sie auf learning-sentences.com. Link in der Beschreibung. Γεια σας, είμαι ο Κρις. Πώς είστε? Μια χαρά. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Σήμερα θα σας δείξω την κουζίνα μου. Από πού να αρχίσω? Στα δεξιά είναι το ψυγείο. Υπάρχει μία φωτογραφία των γονιών μου στο ψυγείο. Η φωτογραφία είναι στερεωμένη στο ψυγείο με δύο μαγνήτες. Στην κορυφή του ψυγείου βρίσκεται ο φούρνος μικροκυμάτων. Δίπλα στο ψυγείο είναι το πλυντήριο πιάτων. Έχετε κι εσείς πλυντήριο πιάτων. Το πλυντήριο πιάτων ήταν δώρο από τους γονείς μου. Βλέπετε αυτή την πρίζα? Υπάρχουν δύο βίσματα στην πρίζα. Η πρώτη πρίζα ανήκει στον ηλεκτρικό βραστήρα. Η δεύτερη πρίζα είναι από το μπλέντερ. Ακριβώς δίπλα στο μπλέντερ είναι ο μήλος του πιπεριού μου. Σου αρέσει το πιπέρι? Εδώ υπάρχει ένα μπουκάλι με ελληνικό ελαιόλαδο. Στον τοίχο πάνω κρέμονται δύο τηγάνια. Έχω ένα μεγάλο τηγάνι και ένα μικρό. Υπάρχει μία κουτάλα σούπας εδώ κάτω. Ακριβώς δίπλα είναι η κουζίνα μου. Η κουζίνα έχει επίσης φούρνο. Πάντα ψήνω μία πίτα τις Κυριακές. Αριστερά και δεξιά από την κουζίνα υπάρχουν δύο ντουλάπια κουζίνας. Ο νεροχύτης είναι εδώ στα αριστερά. Εδώ είναι τα καθαρά μου πιάτα. Υπάρχουν δύο κατσαρόλες στην κουζίνα. Η κατσαρόλα στα αριστερά είναι μία κατσαρόλα για σούπα. Έφτιαξα μία σούπα λαχανικών. Σας αρέσει η σούπα?
Στην κατσαρόλα στα δεξιά βράζω πατάτες. Λατρεύω τις πατάτες. Τι όρεξη έχω σήμερα. Έχω όρεξη για τηγανίτες. Τι υλικά χρειάζεσαι για τηγανίτες. Η συνταγή μου έχει 6 υλικά. Χρειάζομαι 400 ml γάλα. Χρειάζομαι 4 αυγά. Χρειάζομαι 200 γραμμάρια αλεύρι. Χρειάζομαι επίσης λίγη ζάχαρη, αλάτι και βούτυρο. Εδώ έχω ένα κύπελο μέτρησης. Ανακατεύω όλα τα υλικά. Στη συνέχεια αφήνω τα υλικά στο ψυγείο για 30 λεπτά. Στη συνέχεια τηγανίζω τις τηγανίτες με λίγο ελαιόλαδο. Για τις τηγανίτες, χρησιμοποιώ το μεγαλύτερο τηγάνι. Έχετε φτιάξει ποτέ τηγανίτες? Πώς είναι η κουζίνα σας?